Για τελευταία φορά συνεδρίαση με τη μορφή που έχει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δικής Ελλάδος στην Ανδρίτσενα. Στο ξεκίνημα της ομιλίας, ο νομάρχης του Λακαρδανίας Θυμιωσόκος ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δικής Ελλάδος, Τάσο Αποστολόπουλο, όσο και τους απελθόντες δημάρχους και τα άλλα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν θα συμμετέχουν στο νέο όργανο. Ταυτόχρονα ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του πρώτου αιρετού Περιφερειάρχη Δικής Ελλάδος, Απόστολ Κατζηφάρα, και των συνεργατών του καθώς και των νεοκλεγέντων μελών του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κ. Σόκος τόνισε κατά την ομιλία του ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος παραμένει σταθερά τελευταία σε ανάπτυξη και κατακεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη των 15. Υπερθεμάτισε την ανάγκη για περιφερειακή ανάπτυξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως τη μόνη λύση για το μέλλον. Τόνισε πως η τοπική ανάπτυξη οφείλει να είναι θέμα των τοπικών κοινωνιών, με κύριες συνιστώσεις αφενός τον προγραμματισμό της ανάπτυξης με βάση τις πραγματικές ανάγκες και αφετέρου ένα κράτος στρατηγείο που θα είναι ο ελεγκτής της νομιμότητας. Σε άλλο σημείο της ομιλίας, ο νομάρχης του Λακαρδανίας έθεσε ως προτεραιότητα την εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης, ώστε να γίνει χωροθεσία των υποδομών με βάση τις πραγματικές ανάγκες, να ξεπεραστούν χρόνιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και να απελευθερωθεί η αναπτυξιακή δυναμική του τόπου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης των 780 χιλιόμετρων ακτογραμμής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως εφαλτήριο, όπως είπε, για την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών που θα υποδεχθούν υψηλής ποιότητας και εισοδήματος επισκέπτες, γεγονός που θα φέρει πόρους και πολλές θέσεις εργασίας. Ο κ. Σόκος τόνισε ότι η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα αυξάνοντας το αγροτικό εισόδημα και πρέπει να αποτελέσει μια εξίσου σημαντική προτεραιότητα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ο νομάρχης του Λακαρδανίας κάλεσε σε συστράτευση για να αποκτήσει η περιφέρεια την ανάπτυξη που της αξίζει μέσα από δημοκρατικές αλλά και αποτελεσματικές αναπτυξιακές δράσεις, ενώ δήλωσε βέβαιος για την επιτυχία των νέων αυτοδιοικητικών δομών στα πλαίσια του Καλλικράτη.